Era toda la fama en muta de bria toda. Nati. Edo. Pedime la pedo. Y pues, va a buscar la toda, ¿no? Adiós. Η έμπορη του αγόρι προσδίκησαν και το διοχετεύουν τώρα στην αγορά με την υπερτριπλάσια της αρχικής, καταγγέλουν ελαιοπαραγωγή της. Λοιπόν, βάλαμε και κανέλα. Και τώρα το βλέπω 13. Εάν παιχνίδι πάλι παιχνίδια, ο καταναλωτής θα το πάει 20. Και εδώ, να το τρώμε τώρα εμείς. Πόσο κοστίζει σήμερα το λίτρο το ελαιόλαδο, περιβολικές τις βλέπω. 15 ευρώ το 1 λίτρο λάδι. Έως 15 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο, όταν πέρυσι δεν ξεπερνούσε τα 10 ευρώ και 50 λεπτά. Η πεντάλητρη συσκευασία μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 76 ευρώ και ο τελικές τα 180 ευρώ. Από ένα κουμπάρο μου που ρώτησε για τον τελικέ, τον οποίο έπαιρνε 75 ευρώ, τώρα προχθές του ζητήσαμε 140 ευρώ. Αναστάτωση επικρατεί στους ελαιοπαραγωγούς της Κρήτης, καθώς παρουσιάζονται φαινόμενα κλοπής ελαιολάδου μετά και την υψηλή τιμή που παρουσιάζει το προϊόν. Αν κλέψουν 100 κιλά λάδι, ανέσαι 4.000 ευρώ περίπου. Και κακό έτοιμο να μαζεύουν από σπίτια, από αυλές έξω και δεντρά να ραβδούν, ακόμα και κλοπή λαδιού. Σίγουρα με την τιμή που έχει το λάδι φέτος θα αυξηθούν τα περιστατικά στα. Το φόβο ότι τα φαινόμενα των κλοπών θα αυξηθούν εκφράζουν ελαιοπαραγωγοί. Τέλει και την μπουκιά. Έλα φάει. Αλλά και ο καλός. Φάει μπουκιά. Φάει φάει γέλα. Αν το μάν το μάν το εδώ. Αν το μάν το μάν εδώ. Το λίγο προϊόν που υπάρχει. Έλα να πάνε το μάν. Εδώ. Έλα. Έλα πάμε μπι. Θα το συζητήσουμε αυτό με τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέλα. Ναι, εδώ, εδώ, εδώ. Μπάμου, μπέμπι, το βαγιές. Τελειάζω, το βάζετε. Εδώ, εδώ, μπέμπι, μπέμπι, μπέμπι. Μπάμου, το βαγιές. Έβαγε ο κομμάτιο, μπέμπι, να δω. Πωλείται φέτος σε διπλάσιες τιμές. Αυτό εσείς πώς το χαρακτηρίζετε? Εντάξει, τώρα είναι προφανές ότι πρόκειται περί κερδοσκοπίας, αλλά πίσω από αυτό υποκρύπτεται μια πολύ μεγάλη μείωση της παραγωγής σε διεθνές επίπεδο. Μια μείωση παραγωγής αναμένεται και φέτος. Η μειωμένη παραγωγή ήταν και τα τελευταία δύο έτη. Γιατί το λάδι που πουλιέται είναι το παλιό. Δεν πουλιέται αυτό. Αυτό το λάδι που θα πουληθεί και θα είναι μειωμένο δεν έχει αρχίσει η συγκομιδή ακόμα. Έχετε δίκιο. Πολλά λένε, γιατί δεν πουλάνε το παλιό. Είναι πολύ μικρή παραγωγή. Παλιό λάδι είναι αυτό που έχουμε. Δεν το πουλάνε. Παράγει το μισό ελαιόλαδο, παράγεται παγκοσμίως, γύρω στα 1.500.000 τόνους. Στην Ελλάδα παράγουμε γύρω στους 250, σε καλές εποχές γύρω στους 200.000 τόνους. Και στην Ισπανία λοιπόν, αλλά ακόμα και στην Ελλάδα είχαμε μειωμένη παραγωγή. Κοιτάξτε, προφανώς γίνονται αποθυματοποιήσεις. Επειδή υπάρχει αυτή η τάση μείωσης της παραγωγής, με αποτέλεσμα να έχουμε αύξηση της τιμής, ο καθένας είτε είναι έμπορος, αλλά δεν είναι περιμένει.